Περισσότερες από 10 δημιουργίες των ΜΑΤ, άνδρες της ασφάλειας Βόλου και μεγάλος αριθμός ενστόλων δημιούργησαν από νωρίς σήμερα το πρωί ένα ασφικτικό κλοιό γύρω από τις παλιές εγκαταστάσεις της πρώην Υπηρεσίας Εγγύων Βελτιώσεων απέναντι από το σταθμό του υπεραστικού κτέλ Μαγνησίας. Τα κτίρια που βρέθηκαν εντός του αστυνομικού κλοιού τελείωσαν υποκατάληψη από ομάδες αντεξουσιαστών εδώ και 6 χρόνια, με αποτέλεσμα να μπλοκάρεται ο σχεδιασμός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ανέγερση νέων ακαδημαϊκών υποδομών. Υπήρξε μία εκένωση από την πλευρά της αστυνομίας, δεν υπήρχε σχεδόν κανένας μέσα στον χώρο, 2-3 άτομα αν δεν κάνω λάθος, ακολουθήθηκε μία ήρεμη διαδικασία και κατόπιν μπήκαν τα συνεργεία μέσα για να ξεκινήσει η καθάριση του χώρου. Σήμερα στις 7 το πρωί, η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, την οποία συντόνιζε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, υποστράτηγος Δημήτρης Κοτσιάφτης, έβαλε τέλος σε αυτό το καθεστώς, καθώς οι αστυνομικοί μπήκαν στα υποκατεδάφιση κτίσματα και προσήγαγαν αρχικά 3 άτομα, τα οποία πιάστηκαν κυριολεκτικά στον ύπνο. Στη συνέχεια έπιασαν δουλειά οι μπουλντόζες και οι εξκαφείς που άρχισαν να κατεδαφίζουν τα παλιά κτίρια. Πρόκειται για 6 κτίσματα, εκ των οποίων τα 2 τελείωσαν υποκατάληψη. Καθ' όλη τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας υπερίπταντο του σημείου, ενώ οι αστυνομικοί έψαχναν εξονυχιστικά όλα τα κτίσματα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχαν εντός τους άλλοι καταληψίες. Δεν είναι βέβαια ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσει ένα πανεπιστημιακό έργο, αλλά φαντάζομαι δεν υπήρχαν και άλλα περιθώρια έτσι, μετά από τα όσα γίνανε το καλοκαίρι. Προς το παρόν θα έλεγα, ναι, φυσικά δεν είναι ιδανικός, κυρίως με όσα έχουν προηγηθεί, αλλά νομίζω ότι προς το παρόν η πορεία των γεγονότων σήμερα είναι ομαλή. Οι εργασίες που ξεκίνησαν σήμερα εξελίσσονται σε έκταση 19 στρεμάτων, η οποία περιήλθε στην ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μάλιστα, πέρυσι εξασφαλίστηκαν 55 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ώστε να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός του Ιδρύματος, που επί της ουσίας αφορά στην επέκταση της Πολυτεχνικής Σχολής. Νομίζω ότι έχει εμπεδοθεί η αντίληψη ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε και θα προχωρήσει. Και ελπίζω ότι θα συνεχιστούν όλες οι διαδικασίες ομαλά. Μέσα στον Γενάρη του 2018 θα γίνει η προκήρυξη και ανέγερσης του πρώτου κτηρίου, άρα προχωράμε με σταθερά ομαλά βήματα για την ολοκλήρωση του έργου. Τα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν μέχρι το 2020 θα στεγάσουν τα τμήματα πολιτικών μηχανικών και μηχανολόγων βιομηχανίας που σήμερα λειτουργούν ακόμη και σε λιόμενες κατασκευές. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η κατασκευή των κτιρίων θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2020, αναφέρεται σε δελτίο τύπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου προστίθεται ότι το Ίδρυμα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε τα έργα υποδομών, τα οποία υλοποιεί, να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα προς όφελος των φοιτητών, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Σε αλλεπάλληλες διοικήσεις του Πανεπιστημίου έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και όπως πολύ σωστά είπατε, ο στόχος μας είναι, αν όλα πάνε καλά, σε 2 χρόνια από τώρα τα 2 τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής να έχουν εγκαταστάσεις που τους χρειάζονται και που τους πρέπουν. Θα ανεγερθούν κτηριακές εγκαταστάσεις, θα στεγάσουν τα 2 τμήματα, αλλά και κοινόχρηστοι δημόσιοι χώροι. Νομίζω ότι θα είναι ένα έργο το οποίο θα αλλάξει όλη την εικόνα της περιοχής και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης των κτηριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γιατί όπως γνωρίζετε και έχουμε δημοσιοποιήσει αρκετές φορές, είμαστε σε μια διαδικασία έναρξης και άλλων έργων που θα αφορούν την ανέργεση φοιτητικής λέσχης, γυμναστηρίου, χώρων για τους φοιτητές και εστιών βέβαια. Πρέπει να σημειωθεί ότι λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα τα 3 νεαρά άτομα που αρχικά προσήχθησαν αλλά στη συνέχεια συνελήφθησαν. Έξω από το δικαστικό μέγαρο υπήρχε ισχυρότατη αστυνομική παρουσία, ενώ είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου και συλλογικότητες.